Η σφοδρή κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις επιδείνωσαν τις κατολιστήσεις λίγο πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, με τις εικόνες να είναι άκρως αποκαλυπτικές. Εκεί, μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, είχαμε επιβάρυνση των γεωλογικών φαινομένων. Έχουν πέσει και άλλα τμήματα από ό,τι είδαμε. Έτσι. Ναι, η κατολίσθηση προχωράει. Οι κατολιστήσεις προχωρούν, επιβεβαιώνει ο Γιώργος Αγαπάκης, ο οποίος τονίζει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στην περιοχή, καθώς ενδέχεται να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα με τον δρόμο. Η συγκεκριμένη περιοχή πριν την Αγία Βαρβάρα έχει δύο κατολιστήσεις, μία κατάντη και άλλη ανάντη. Ευτυχώς αυτές οι δύο δεν έχουν ενωθεί. Γιατί άμα ενωθούν, τότε δεν θα έχει σοβαρότατο κίνδυνο ο δρόμος. Δεν θα υπάρχει δρόμος αν ενωθούν αυτές. Ναι, αυτές οι δύο είναι ανεξάρτητες και δεξιά και αριστερά. Και προσπαθούμε να αντιστηρίξουμε λοιπόν με τα μέτρα που θέλουμε να πάρουμε τον δρόμο για να μην έχουμε επέκταση των κατολιστήσεων. Για το γεωλογικό αυτό φαινόμενο, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης εκπώνησε γεωτεχνικές μελέτες, τις οποίες απέστειλε προς έγκριση προς το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο πρόσφατα άναψε το πράσινο φως. Ωστόσο, εκκρεμεί η υπογραφή του Υπουργού Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών, ζήτημα το οποίο θα τεθεί εν ώψη καθόδου του Άδωνη Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Οι προτάσεις προς το Υπουργείο Υποδομών επίσης έχουν γίνει. Το Υπουργείο Υποδομών έχει εγκρίνει και έχει αποστείλει τον τεχνικό φάκελο με την ετούμενη χρηματοδότηση. Και αυτό που απομένει ακόμα είναι η έγκριση της χρηματοδότησης προκειμένου άμεσα να ξεκινήσουν οι επίγουσες εργασίες. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει για μία ακόμη φορά ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης εν ώψη και του νέου κύματος κακοκαιρίας που θα πλήξει το νησί μας. Εφόσον δοθεί το πράσινο φως από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις αναγκαίες εργασίες, θα υπάρξει μετατόπιση του δρόμου από την περιοχή των κατολιστήσεων. Το ετούμενο ποσό είναι περίπου 4,4 που έχει να κάνει με την κατασκευή έργων και τη σύνταξη συμπληρωματικών μελετών. Αυτό όμως που προέχει είναι η άμεση επέμβαση για αντιστήριξη του υφιστάμενου δρόμου. Και επίσης μια μικρή παραλλαγή στην περιοχή, όπου τα κατολιστικά φαινόμενα, όπως είπαμε πριν, προχωρούν. Όταν έχουμε βροχοπτώσεις, το φαινόμενο αυτό επιτείνεται. Όπως είπαμε, απαιτείται άμεσα επέμβαση.